Ήταν 11 Απριλίου του 1990 όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ορκίστηκε για πρώτη φορά πρωθυπουργός στη μακρόχρονη πολιτική του πορεία σε ηλικία 72 ετών. Απόψε, σε λίγη ώρα θα είναι κοντά μας ο Κώστας Μητσοτάκης. Είχαν προηγηθεί τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, δύο το 1989, στις οποίες η Νέα Δημοκρατία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αυτοδυναμία, και μία τον Απρίλιο του 1990. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε αναλάβει τα ενία της Νέας Δημοκρατίας το 1984, σχημάτισε τελικά κυβέρνηση με τη βοήθεια του βουλευτή της Δημοκρατικής Ανανέωσης Θεόδωρου Κατσίκη μετά την τρίτη συνεχόμενη εκλογική του νίκη. Γεννημένος στα Χανιά πριν από 99 χρόνια και καταγόμενος από οικογένεια με πολιτική παράδοση, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ασχολήθηκε με την πολιτική από μικρή ηλικία. Σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και σχεδόν αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του κατατάχθηκε στον στρατό και πολέμησε ως έφεδρος αξιωματικός στη Μακεδονία. Κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής ανέπτυξε έντονη αντιστασιακή δράση στην Κρήτη, για την οποία συνελήφθη και καταδικάστηκε δύο φορές σε θάνατο. Εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής το 1946 με το κόμμα των Φιλελευθέρων και 5 χρόνια αργότερα αναλαμβάνει υφυπουργός οικονομικών στην κυβέρνηση του θείου του, Σοφοκλή Βενιζέλου. Το 1961 αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην ίδρυση της Ένωσης Κέντρου, με την οποία εκλέγεται βουλευτής, και συμμετέχει στον ανένδοτο αγώνα που κήρυξε ο Γεώργιος Παπανδρέου μετά τις εκλογές του 1961. Μετά την νίκη της Ένωσης Κέντρου στις εκλογές του 1963 αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Υπουργού Οικονομικών. Εκείνη την εποχή ξεκινά και η περίφημη πολιτική αντιπαλότητά του με τον Ανδρέα Παπανδρέου, η οποία συνεχίστηκε για τις επόμενες 3 δεκαετίες. Στα γεγονότα του Ιουλίου του 1965 και στην κρίση που προκύπτει μεταξύ του Γεωργίου Παπανδρέου και του Παλατιού, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η διαμάχη του βασιλιά Κωνσταντίνου και του Γεωργίου Παπανδρέου οδηγεί σε παρέτηση τον τελευταίο, αφού ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δεν καταφέρνει να αποτρέψει την παρέτηση του γέρου της Δημοκρατίας. Στη συνέχεια συντάσσεται με στελέχη της Ένωσης Κέντρου, σχηματίζοντας την ομάδα των λεγόμενων αποστατών και δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις που ακολούθησαν. Κατά τη διάρκεια της Χούντας των Συνταγματαρχών, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι από τους πρώτους πολιτικούς που συλλαμβάνονται. Το επόμενο έτος, το 1968, καταφέρνει να φύγει από τη χώρα και καταλήγει στο Παρίσι, από όπου συμμετείχε ενεργά στον αγώνα κατά της δικτατορίας. Επιστρέφει στην Ελλάδα το 1973 και 5 χρόνια αργότερα προσχωρεί στη Νέα Δημοκρατία, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του Υπουργού Συντονισμού. Το 1980 έγινε Υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση Γεωργίου Ράλη και 4 χρόνια αργότερα κερδίζει τον Κωστή Στεφανόπουλο και παίρνει τα ηνία της Νέας Δημοκρατίας. Η ήττα από το Πασόκ στις εκλογές του 1985 φέρνει αμφισβήτηση στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, εκείνος όμως καταφέρνει να παραμείνει στην αρχηγία του κόμματος. 4 χρόνια αργότερα, στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου του 1989, οδηγεί τη Νέα Δημοκρατία στη νίκη αλλά όχι και στην αυτοδυναμία. Το Νοέμβριο του ίδιου έτους, η ιστορία παραλαμβάνεται, με τη Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνει 46,2% αλλά να μην καταφέρνει να εκλέξει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ο κύριος Μητσοτάκης τελικά εκλέγεται πρωθυπουργός μετά από τις εκλογές του Απριλίου του 1990. Παραμένει πρωθυπουργός για 3 χρόνια και προσπαθεί να υλοποιήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Η θητεία του τελειώνει πρόωρα το 1993 μετά την αποχώρηση από τη Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ιδρύει την Πολιτική Άνοιξη και προτρέπει βουλευτές προσκύμενους σε αυτόν να ανεξαρτητοποιηθούν. Μετά την ήττα στις εκλογές του 1993, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης παρετείται και στις 3 Νοεμβρίου του απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου Προέδρου του κόμματος. Παρέμεινε βουλευτής έως το 2004, όταν και αποφάσισε να μην είναι ξανά υποψήφιος.